Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό ότι ο 35χρονος άνδρας έχει μεταφερθεί, έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό, καθώς φέρει χτυπήματα από την σφοδρή σύγκρουση την οποία σας περιγράψαμε προηγουμένως στη μέση και τα πλευρά. Δεν εγκυμονεί κίνδυνους η υγεία του, κίνδυνο η υγεία του. Είναι καθησυχαστικοί οι γιατροί, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που είχαμε. Να σας μεταφέρουμε όμως την εικόνα που επικρατεί στο σημείο εδώ, στην Λεωφόρο Δραπετσόνας, την τελευταία ώρα. Έχει έρθει το ανυψωτικό, προκειμένου να επιχειρήσει να ανασύρει το βιτιοφόρο, το οποίο γύρω στις 6 ώρα το πρωί ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε πάνω στο τοιχείο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο, το βαρύ όχημα το οποίο βλέπετε στους δέκτες σας, να ανατραπεί. Γύρει προς την δεξιά μεριά, να αντελαπάρει, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί. Φυσικά έσπασε από την σύγκρουση το βιτίο, χύθηκε όλο το έφλεκτο υγρό το οποίο υπήρχε, το οποίο μετέφερε, το οποίο μαθαίνουμε ότι είναι μαζούτ. Η κυκλοφορία έχει σταματήσει και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Δραπετσόνας από νωρίς το πρωί. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από τους άνδρες της τροχέας. Βλέπετε εδώ πώς προσπαθούν να τους άνδρες που έχουν έρθει από το, με το ανυψωτικό να βοηθήσουν τόσο ώστε να μεταφερθεί εδώ το όχημα. Για ένα είναι μια εξαιρετικά βαρύ όχημα, έτσι. Και δεν ξέρω και αν είναι το, ένα εξαιρετικά βαρύ όχημα. Είναι, έχει πλημμυρίσει το οδόστρωμα, εγκυμονεί κινδύνους, πρέπει να γίνει μια επιχείρηση προφανώς πάρα πολύ προσεκτικά. Όχι, όπως μας είπαν, όπως μας είπαν, δεν εγκυμονεί κινδύνους το γεγονός ότι έχει χυθεί το μαζούτ στο οδόστρωμα, όμως θα επιχειρούν επί αρκετές ώρες οι άνδρες που έχουν έρθει εδώ, το συνεργείο που έχει έρθει εδώ, προκειμένου να απομακρύνουν με ειδικό υγρό όλο αυτό το μαζούτ από το οδόστρωμα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν επιτρέπεται διέλευση των οχημάτων στο σημείο όπου βρισκόμαστε, ούτε από τη μία πλευρά που σημειώθηκε το συμβάν, ούτε όμως από την άλλη, γιατί και από την άλλη έχει περάσει το πετρέλαιο και όπως καταλαβαίνετε όποιο όχημα και να περάσει δυστυχώς θα κολλήσει, μάλιστα και το, ένα από τα πυροσβεστικά οχήματα που έχουν σπεύσει στο σημείο πάτησαν πάνω στο πετρέλαιο, με αποτέλεσμα για κάποια ώρα να επιχειρούν οι πυροσβέστες να καθαρίσουν τις ρόδες προκειμένου να αναχωρήσουν. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Και να υπενθυμίσω και να κλείσω με αυτό ότι ο οδηγός, ο 35χρονος οδηγός όπως μαθαίνουμε, φέρει χτυπήματα στα πλευρά και τη μέση, όμως δεν κινδυνεύει η ζωή του. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Άγιο το παιδί αυτό, νέο παιδί, 35. Είχε άγιο, πράγματι, Ευλαμπία. Δηλαδή, πραγματικά, ευτυχώς είναι καλά, απίστευτε τα λεπτά. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα το πώς έγινε το περιστατικό. Έχασε τον έλεγχο, όμως μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε τι έγινε, τι μεσολάβησε είναι και ο άνθρωπος αυτός προσέκρουσε πάνω στο τοιχείο. Θα κάνουν και εξετάσεις λογικά, όπως κάνουν αιματολογικές και για αλκοόλ, να δουν.